Εντάξει, την αποψούλα μου λέω. Όποιο θέλει την ακούει, όποιο θέλει την απορρίπτει. Είναι σωστή η απορία σου. Άλλο λέω. Ή αν είσαι κανάλι, ή λες θέλω γυναικείο πρωινό και παίρνει έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει γυναικείο πρωινό. Θέλει και το κάνει πολύ ωραία. Ή λες, όχι, εγώ θέλω τον Γιώργο Λιάγκα που δεν θέλει να κάνει ούτε εμπορικά ούτε γυναικεία και κάνω μια εκπομπή πάνω του. Αυτό δηλαδή το πράγμα, αφού δύο παρουσιάστριες, τρεις μαζί με τη Φέα, τη βάλουμε, φύγαν από αυτό το project και βλέπουν ότι, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση γιατί επιμένουν, γιατί τον πιέζουν. Γιατί μια τέτοια εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα εμπορικά θα έβρισκε θέση στο μετά το prime time. Που ήδη είναι κατελημένο. Με αυτά δηλαδή, που κάνουμε το κουσούγου, δηλαδή, τον διώχνουμε από τη ζώνη του. Δεν είναι. Δηλαδή, ο Γιώργος είναι αναμφισβήτητα ένας πολύ καλός παρουσιαστής σε αυτό του είδος που κάνει. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Εμπορικά όμως δεν έχει και κάτι που αποτυπώνεται και στην τηλεθέα και στην εμπορική δύναμη. Μισό λεπτάκι. Γι' αυτό αναζητείται άνθρωπος από την αρχή τη σεζόν μετά την ΦΕΗ. Η ΦΕΗ Σκορδέ ήταν αυτή που κρατούσε το εμπορικό κομμάτι στο δίδυμο. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Γιώργος σε αυτό που είπε μετά την αποχώρηση Μαρίας, είπε ότι ως άντρας δεν μπορώ να υποστηρίξω γυναικεία εμπορικά θέματα. Ναι. Και είναι λογικό. Στο Γρηγόρη, τότε που κάνετε πρωινό, είχατε εμπορικά. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ τόσο. Ώρα. Βέβαια είχαμε. Α, ποιος θα έκανε αυτά? Εγώ, η Ράνια Θρασκιά, δεν είναι ποτέ, η Τάνια. Κατάλαβες που πάει λοιπόν η απάντηση στην ερώτηση που έκανε η Σύση προηγουμένως. Καταρχάς ο Γρηγόρης τα έκανε όλα αυτά, έμπαινε μέσα. Αυτό ήταν άλλο το προφίλ του παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου στην πρωινή ζώνη και είναι άλλο παιδιά, το προφίλ. Υπάρχουν και εμπορικά που μπορούν να χωρέσουν και να στηθούν σε αυτές τις εκπομπές. Δεν είναι όλα γυναικεία. Δηλαδή και ένας πελάτης κοιτάει που θα πάει, ας πούμε, όταν είναι ανάλογα με το προφίλ του παρουσιαστή. Κατάλαβες τι λέω, πού θέλει να μπει. Ή ο Γιώργος Λιάγκας έχει το αυτοκίνητο, έχει δώρα που δίνει, έχει μετρητά από τηλέφωνα. Να. Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα όπως κάνουν, σου λέω, σούφερα παράδειγμα τον Νίκο Μάνεση και τους ατέριας τους. Που είναι αυτές τις ζώνες, για αυτές τις ζώνες μιλάμε. Ήταν τουλάχιστον η ατέρια στη μέχρι η πρώτη μας και δεν έχουν νύχια μαλλιά. Πώς θα γίνει τώρα, δεν μπορείς να βάλεις. Μα δεν είναι μόνο τα νύχια μαλλιά. Στην τηλεόραση υπάρχουν, στη το λέω έτσι για να σου δείξω ότι υπάρχουν εμπορικά τα οποία μπορούν να σταθούν σε μια τέτοια εκπομπή. Υπάρχουν και εμπορικά που καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από τον Γιώργο. Αλλά γιατί να πάνε αυτά τα εμπορικά στην εκπομπή του Γιώργου? Φαντάζομαι ότι θα πάνε αυτά που ταιριάζουν στον παρουσιαστή. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή δεν μας πέφτει και λόγο. Δυνατά θα σου απαντήσω. Απλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος δεν θέλει τέτοια εκπομπή. Δηλαδή το λέει και το ξαναλέει. Όχι, αυτό λέω. Δεν θέλει, θέλει να παίζουν οι τίτλοι αρχής και τίτλοι τέλους, 11.30, που 11.30 πια είναι πολύ αργά.